Κοζάνη Καμπανιακός, 20η αγωνιστική. Η Κοζάνη θέλει οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς. Ελάχιστη φιλάθλη στο γήπεδο, τσουχτερό το κρύο. Στους 19 βαθμούς κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού η Κοζάνη, στους 25 ο Καμπανιακός λίγο πιο πάνω από τη γραμμή, πριν από αυτό το παιχνίδι βέβαια. Και πολύ γρήγορα η Κοζάνη, μόλις το πρώτο λεπτό, θα ανοίξει το σκορ εδώ. Εκτέλεση φάουλ από τον Τζικόπουλο από τα αριστερά. Στην καρδιά της άμυνας ο Τάχιας με κεφαλιά θα κάνει το 1-0. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα της Κοζάνης. Ξανά το γκολ. Εκτέλεση φάουλ. Ο Τάχιας στην καρδιά της άμυνας με κεφαλιά θα κάνει το 1-0 ο κεντρικός αμυντικός της Κοζάνης. Η Κοζάνη που πλέον μετά από αυτό το 1-0 έχει απελευθερωθεί. Εδώ από τα αριστερά ο Παπαδόπουλος θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Θα διώξουν οι αμυντικοί του Καμπανιακού. Κοζάνη θέλει ένα δεύτερο τέρμα. Εδώ δεν θα γίνει καλά το σουτ. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Καμπανιακού. Ο Καμπανιακός θα απειλήσει εδώ η πρώτη καλή στιγμή με τον Βούζα. Μπάλ θα κοντράρει στον τραυλό και θα καταλήξει κόρνερ. Από τα αριστερά, ατομική προσπάθεια του Τσικόπουλου θα μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν θα προλάβει όμως να κάνει την παράλληλη σέντρα. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Κοζάνη είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού. Εδώ στο έδαφος θα βρεθεί ο Παπαδόπουλος. Δεν θα δοθεί το φάουλ σε μια αντίστοιχη όμως φάση ο διαιτητής της αναμέτρησης. Εις βάρος της Κοζάνης θα δοθεί το φάουλ και από αυτό το φάουλ θα προέλθει η ισοφάριση των φιλοξενουμένων. Θα δούμε στη συνέχεια. Ο Καμπανιακός βέβαια που δεν απειλήσει ιδιαίτερα την Κοζάνη μέχρι και την ισοφάριση. Εδώ από τα αριστερά και πάλι ο Τσικόπουλος θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Με τα πόδια ο τερματοφύλακας του Καμπανιακού, ο Κυπουρός, θα απομακρύνει σε κόρνερ. Εδώ η φάση που λέγαμε. Ο Πάλας, πρώην παίκτης της Κοζάνης, θα βρεθεί στο έδαφος. Θα δοθεί το φάουλ. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ντόντοροφ. 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν προωθηθεί οι κεντρικοί αμυντικοί του Καμπανιακού. Εδώ ο αρχηγός της ομάδας, ο Ρακαβίνας, με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του νομικού, ο οποίος έδειξε να ελέγχει τη φάση. Η μπάλα όμως κατέληξε στα δίχτυα. Πριν καλά συνέλθουν στην Κοζάνη, στο αμέσως επόμενο λεπτό, 43ο, εκτέλεση φάουλ από το ύψος του κέντρου του Γαβανά. Ο Χρήστου που μόλις είχε μπει στη θέση του τραυματία Πάλα θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Βούζας από κοντά με πλασέ το 1-2. Ξανά εδώ το γκολ. Αμυντική αδράνεια, αμυντικών και τερματοφύλακα. Το 1-2 είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Με αυτό το σκορ θα πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Κοζάνη στο ξεκίνημα βέβαια της επανάληψης είναι υποχρεωμένη να πιέσει και αυτό θα κάνει. Θα πιέσει και μάλιστα πολύ έντονα. Και στο 63ο λεπτό, εδώ ατομική προσπάθεια του τραυλού από τα αριστερά. Με πολύ όμορφο τέρμα. Στην απέναντι γωνία του Κυπουρού η μπάλα. Και Κοζάνη Καμπανιακός 2-2. Εδώ ξανά η ισοφάριση με τον γκολ του τραυλού. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Εδώ ο Χρήστο από κοντά δεν θα νικήσει τον νομικό. Ο Χρήστο που 2 χρόνια νωρίτερα είχε βάλει 3 γκολ σε αυτό το γήπεδο απέναντι στην Κοζάνη με τον Καμπανιακό και πάλι. Η Κοζάνη θα πετύχει την ανατροπή στο 73. Εδώ είναι από τα πιο όμορφα γκολ που έχουν σημειωθεί φέτος στο γήπεδο της Κοζάνης. Σέντρα του Χαματάη, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην καρδιά της άμυνας με καρφωτή κεφαλιά θα δώσει εκ νέου το προβάδισμα στην Κοζάνη. Το πανηγύρισαν έντονα παίκτες και φίλαθλοι των Ερυθρολεύκων. Εδώ ξανά το 3-2. Κοζάνη Καμπανιακός το 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξανά μπροστά στο σκόρ η Κοζάνη, η οποία βέβαια θα κάνει το 4-2 στο 83. Εδώ αντεπίθεση του Αλμπάνη. Θα δώσει την μπάλα στον Χαματάη. Αυτός θα την σπάσει στον Βουτσιώτη, ο οποίος θα λυθεί όμορφα. Θα αποφύγει και τον Κυπουρό. Θα κάνει το Κοζάνη Καμπανιακός 4-2 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν άντεξε. Ξανά εδώ, μετά την εκτέλεση φάουλ των φιλοξενουμένων, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Αλμπάνης θα κάνει κάποια μέτρα, θα δώσει στη συνέχεια την μπάλα στο Χαματάη. Αυτός με τη σειρά του στον Βουτσιώτη, ο οποίος εύκολα θα κάνει το Κοζάνη Καμπανιακός 4-2. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Ανηγυρίζουν οι φίλοι της Κοζάνης. 86ο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι ο Ρακαβίνας με ένα ξερό δυνατό σουτ. Ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός του Καμπανιακού έχει προωθηθεί μετά το 3-2. Θα κάνει το 4-3. Αγχωτικό φινάλε για τους φίλους της Κοζάνης. Οι παίκτες όμως των Ερυθρολεύκων θα κρατήσουν αυτό το 4-3. Θα πάρουν το πολύτιμο τρίποντο και θα συνεχίσουν τη μάχη της παραμονής. Εδώ στην καλύτερη στιγμή μετά το 4-3 από πλευράς Καμπανιακού δεν θα βρεθεί κανένας εκεί στην παράλληλη σέντρα του Ρακαβίνα. Κάπως έτσι θα παραμείνει το 4-3, καθώς και εδώ στην προσπάθεια του Παπαδόπουλου
Η μπάλα κατευθύνεται στα δίχτυα λίγο πριν από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Ο Μπάλιος όμως θα προλάβει, θα απομακρύνει σε κόρνερ. Φινάλε Κοζάνη Καμπανιακός 4-3. Τα δώσαμε όλα. Προηγηθήκαμε πολύ νωρίς. Φάγαμε δύο γκολ. Δεν το σταματήσαμε να το πιστεύουμε. Και το γυρίσαμε μέχρι τέλος. Ήταν μια καλή εμφάνιση. Συνεχίζουμε έτσι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Πιστέψαμε ειδικά μετά το ημίχρονο που κάναμε που είναι η ανατροπή. Πήγαμε στα κριτήρια με κάποια πράγματα. Γυρίσαμε ένα παιχνίδι που φαινόταν δύσκολο στο ημίχρονο. Βγάλαμε ψυχικά αποθέματα πάρα πολλά και τσαρχίσαμε πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δείχνουμε ότι έχουμε μέταλλο για τη συνέχεια, ότι μπορούμε να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια και σίγουρα αυτή η νίκη θα μας δώσει και ψυχολογία και δύναμη για τη συνέχεια. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε για μας στο πρώτο λεπτό να προηγηθούμε ένα 0 και φαινόταν πολύ εύκολο έτσι πως παίζαμε. Ο αντίπαλος μας απειλούσε μόνο με μεγάλες μπαλές. Μπορούσαμε να το τελειώσουμε στο ημίχρονο, δεν μας βγήκαν αντιφάσεις. Δεχτήκαμε δύο γκολ από αδράνεια της αμυντικής μας γραμμής, αλλά όταν λέμε την γραμμή εννοώ όλη την ομάδα. Το θετικό είναι ότι αντεπεξήλθαμε, βγάλαμε δύο γκολ και μπορώ να πω στο τέλος πάλι κατηγορηθήκαμε με το τρίτο γκολ που δεχτήκαμε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη για μας, αλλά βλέπουμε με πιο πολύ αισιοδοξία το μέλλον.